Ποιο? Ποιο? Το θέμα αυτά που συζητάμε τώρα, που έχουν τεθεί. Για ποιο, για την 13η σύνταξη. 13η σύνταξη, ανάπτυξη, όλα αυτά. Ανεργία, τα πάντα. 13η σύνταξη. Δεν κατάλαβα. Εγώ πάντω θέλω να σα ακούσω για, τον, για την άδεια του Φωτεινά. Θα μιλήσουμε, δεν έχουμε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, χρόνο γι' αυτό. Έχουμε τρία λεπτά. Μια κουβέντα από αυτού όμω. Λοιπόν, βεβαίω και θέλουμε ανάπτυξη και όχι απλώ αναδιανομή μια πίτα που δεν μεγαλώνει. Δεν έχετε προχωρήσει καμία αντίρρηση. Προσέξτε, η ενίσχυση του εισοδήματο των ανθρώπων και τα μέτρα αυτά που αναφερόμαστε. Και τα θέματα της 13ης σύνταξης και τα ζητήματα της μείωσης του ΦΠΑ συντελούν στην ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, αναθερμαίνει την αγορά. Διότι η ζήτηση, μαζί με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, είναι και οι δυο, όχι μόνο ένας, και οι δυο αναγκαίοι παράγοντες για την ανάπτυξη. Ο κύριος Κουρλέτης είπε ότι να καταλάβουμε γιατί έπαιρνε άδεια ο Κουφοντίνας και τώρα δεν παίρνει. Μοιράζεστε κι εσείς την ίδια σκέψη. Και γιατί παρενέβη η κυρία Ξένη Δημητρίου? Πρώτα απ' όλα θα σχολιάσω εγώ μια εκ του νόμου αρμοδιότητα που έχει η εισαγγελία του Αερίου Πάγου. Δεύτερον, δεν μπορείτε να σχολιάσω τον νόμο. Ο νόμος λέει και είναι καθαρός ότι με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου λαμβάνουν άδειες για να βγουν από τη φυλακή όλοι. Τελεία. Αν μπορούν να κάνουν καλή χρήση της άδειας. Κάποιος ο οποίος δεν λέω, έχει. Λέω λοιπόν τώρα, 7 φορές που βγήκε. Έκανα λάθος, θα κάνει καλή χρήση της άδειας. Που βγήκε ο Κουφοντίνας έκανε κακή χρήση της άδειας. Αυτό λέει. Ναι, αλλά μία δεν θα έχω μπορεί να γίνει σκεπτικό. Το κακό. Δεν το έχω διαβάσει το σκεπτικό λέει και δεν ξέρω. Για συναντήσεις και για διασυνδέσεις με τον Ουσιαστέλη. Και γι' αυτό θα δω και ο Άριος Πάγος, αν τεθεί θέμα ανέρεσης από την κυρία Δημητρίου σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τι θα αποφασίσει. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το ζήτημα αυτό η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ένας τρόπος πολιτικής πίεσης πάνω στους δικαστές. Το τονίζω. Πολιτικής πίεσης. Και ο τελευταίος πολίτης και ο ιδεχθέστερος εγκληματίας, ό,τι δικαίωμα του δίνει ο νόμος, πρέπει να τα ασκήσει. Τους νόμους τους οποίους με τη δράση τους έχει αμφισβητήσει για δεκαετίες. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Αμφισβήτησε η δημοκρατία κάθε δεν έχει πτυχή σήμερα... της συντεταγμένης ακούστε, πολιτείας, κύριε, αλλά τώρα θέλει να κάνει κρίση λοιπόν, της πρόνοιας του νόμου. Η δύναμη της δημοκρατίας είναι αυτή, αλλιώς με τα ζούγκλα. Δεν έχουμε ούτε καν θανατική ποινή, όπως ξέρετε. Είναι σωστό αυτό που λέτε απλά. Ο νόμος όταν θέλει ερμηνεία, εκεί δυστυχώς το μπαλάκι πέφτει στους δικαστές. Έγινε και ένα κατάπτυστο σχόλιο κατά της κυρίας Μπακογιάννη. Ναι, το είδαμε. Το είδαμε, όπως έχουν γίνει και άλλα αντίστοιχα, τα οποία κρίνονται και φαντάζομαι δεν συμφωνεί ο παρακαθήμενος μου. Ούτε συμφωνεί. Ούτε με την κλιματική δραστηριότητα συμφωνούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Οι πολιτείες του δυτικού τύπου, σαν τη δική μας, οι δημοκρατίες αυτές. Δεν τιμωρούν μέχρι σε εξοντώσεως. Τιμωρούν προς παραδειγματισμό και τιμωρούν προς μάθηση. Δηλαδή προς να μετανοήσει. Να μετανοήσει ο αυτός ο οποίος έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δολοφονήσει εν ψυχρό 11 συμπολίτες μας, για τα σκεπτικά τα οποία λέει ο ίδιος, όταν δηλώνει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος σε μια δημοκρατία, γιατί έχουμε δημοκρατία, ελπίζω να μην αμφισβητείτε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφήνουμε στην άκρη και να το ξεχνάμε και να λέμε δεν πειράζει, η πρόνοια του νόμου λέει ότι θα βγει να πάρει μια άδεια πενθήμερη. Είναι αυτά που είπατε προηγουμένως, είναι και αυτά που σας λέω εγώ τώρα. 30 δευτερόλεπτα μόνο και κλείνω. Αναφέρθηκε ο κύριος Φίλης σε τρία ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα πω σε 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Τώρα είναι για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ ήταν στο 13 επί Σαμαρά, πήγε στο 24 και ξαναπέφτει τώρα, άρα δεν μπορεί να μας το πουλάνε ως εκδούλευση. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αλαζονία. Αναφέρθηκε σε αλαζονία. Δεν έχω δει αλαζονία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ούτε του αρχηγού της. Αντιθέτως, αλαζονία από την πλευρά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας την βλέπουμε καθημερινώς. Το τρίτο είναι ζητήματα ασφάλειας. Θα συμφωνήσουμε ότι στα ζητήματα της ασφάλειας δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα. Όταν στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κουκουλοφόρους οι οποίοι πετάνε μολότοφ, σπάνε μαγαζιά και συνεχίζουν στους ίδιους ρυθμούς που δίνουν. Αυτά. Που δίνουν δικαιώματα, δεν γινόντουσαν αυτά. Γινόντουσαν, τότε, αλλά υπήρχε μία τιμωρητική διαδικασία. Τη Μαρφήν νεκρούς είχαμε. Σήμερα έχουμε, σήμερα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα των Αστυνομικών να καταγγέλει και περιμένω από την κυβέρνηση να δω τι απάντηση θα δώσει, ότι ουσιαστικά υπάρχει πολιτική λογική πίσω από τη μία επέμβαση σε στα εξάρτητα. Η οποία επέμβαση έγινε για τα μάτια του κόσμου. Μιλάτε για συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από 15 μέρες. Πολύ ωραία. Οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας στην αστυνομία που κάνουν παιχνίδι κομματικό. Οι καταστηματάρχες που χάνουν την περιουσία τους, βεβαίως, δεν ξέρω τι ψηφίζουν, αλλά τη χάνουν την περιουσία τους. Δεν είναι φαινόμενα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, αν αυτό που έγινε τις τελευταίες 15 μέρες, κύριε φίλε, γινόταν τα τελευταία 4 χρόνια, θα κερδίσει όντως το μήνυμα που λέτε. Είχαμε νεκρούς, κύριε Ρουσόπουλε, επί των ημερών σας. Βεβαίως. Είχαμε νεκρούς της Αθήνας. Και επί των ημερών σας έχουμε διαρκή επεισόδια με μολότοφ, έχουμε επιθέσεις αστυνομικούς. Δεν το αυτό έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι έφαγαν ξύλο και τους πήρανε τα όπλα. Και παίρνουμε μέτρα, λέω. Λοιπόν, αν αυτό που έγινε τις τελευταίες 15-20 μέρες, ακούστε, το υπέρ σας είναι αυτό που θα πω.
Δηλαδή, κάποιο είδους επεμβάσεις στα εξάρχεια είχαν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τότε θα είχατε ένα επιχείρημα. Έχουμε σχέδιο και αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της εξάρχειας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. 3 λεπτά και γυρνάμε.